πίσω πόδι και αφήνουμε τα χέρια ελεύθερα. Εδώ, τα αφήνουμε πάνω. Εδώ, πάνω. Πάνω. Bravo, Antoni! Bravo, Antoni! Bravo! Amen! Περίμενε! Bravo! Μάνια Μανσούρη, πρωταθλήτριά μας, Μάνια ανδρών γυναικών. Mm. Πήγαμε πολύ καλά στο K18. Πήρες τα μετάλλια που έπρεπε να πάρεις. Τι επιδιώξεις έχουμε σε αυτούς τους αγώνες που πάλι είσαι από τα φαβορί για κατάκτηση μετάλλιων, έτσι? Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτούς τους αγώνες θα κατέβω ξανά στο Άλμα Ισμίκος. Επειδή αυτό έχω δουλέψει τώρα τελευταία και θέλουμε να κάνουμε και πάλι ένα καλό άλμα. Και επίσης θα δοκιμάσουμε και το άλμα τριπλούν για πρώτη φορά. Και θα ήθελα και εκεί να κάνω μια πρώτη καλή προσπάθεια. Στους τελευταίους αγώνες K18, μαζί με την φίλη σου, τη συναθλητριά σου, πλασαριστήκατε στις πρώτες θέσεις. Ναι. Θα συμβεί κάτι ανάλογο και τώρα? Το ελπίζουμε. Γιατί έχουμε δουλέψει για το συγκεκριμένο αγώνισμα και θα θέλαμε να πάρουμε και ένα μετάλλιο. Θεωρείς ότι ο κλασικός αθλητισμός, ειδικά στο αγώνισμα του μήκους και του τριπλούν, πάει να κάνει σχολή εδώ στο νησί της Κο, με την παρουσία σου, της Ιωάννας και άλλων παιδιών που έρχονται? Έχουμε φυσικά την Ιωάννα, τη Χριστοφή, έχουμε και εμένα, που αγωνιζόμαστε στο Άλμα Ισμίκος εδώ και καιρό και κάνουμε και καλές επιδόσεις. Και πιστεύω πως ναι, υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν πιθανότητες να τα πάνε πολύ καλά σε αυτό το αγώνισμα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θοδωρής Τριμάτης και άλλος ένας πρωταθλητής εδώ του 7ου. Θοδωρή, πώς αισθάνεσαι που θα συμμετάσχεις σε λίγες μέρες στο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στη Ρόδο? Πήγες πολύ καλά στο K18. Είσαι γενικά ένας αθλητής που φέρνει πολλές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια στον κλασικό αθλητισμό. Είναι για σένα μια πρόκληση να συμμετέχεις με μεγαλύτερους και γρηγορότερους προφανώς αθλητές? Είναι μια πρόκληση, αλλά είναι μια πολύ καλή, η οποία μπορούμε να ανταγωνιστούμε με μεγαλύτερα άτομα της Ελλάδας, οι οποίοι και αυτοί προπονούνται χρόνια. Και είναι καλό να δούμε τα όρια μας με βάση προπονήσεις που έχουμε κάνει. Θα κρατήσω τη λέξη τα όρια μας. Θεωρείς ότι αυτή τη φορά θα ξεπεράσεις τα όρια τα δικά σου του K18 και θα προσπαθήσεις να ανταπεξέλθεις αυτές τις πολύ δύσκολες για σένα πρωτόγνες, θα έλεγα, έτσι, συνθήκες ανταγωνισμού, όπως είπες, με πρωταθλητές Ελλάδος? Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα τα πάμε με βάση τις προπονήσεις που κάναμε και ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τα όρια που έχουμε κάνει φέτος. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, Θοδωρή. Νίκος Γεωργίου, σπρίντερ του συλλόγου. Νίκο, πήγαμε πάρα πολύ καλά στο K18. Χρυσό στα 100, χάλκινο στα 200. Ανδρών γυναικών, μεγάλη εμπειρία για σένα, έτσι? Πας με πολύ καλούς σπρίντερ. Είναι για σένα κάτι το σημαντικό να αγωνίζεσαι με σίγουρα μεγαλύτερους και πολύ δυνατότερους αντιπάλους? Ναι, σίγουρα θα κερδίσω εμπειρίες μέσα από αυτή την αποστολή και για πρώτη μου φορά. Ανδρών γυναικών και γενικά για αγώνες, πιστεύω είναι μεγάλη ευκαιρία για να κερδίσω εμπειρίες. Θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι πιο πολλοί τέτοιοι αγώνες προκειμένου να φεύγει και το άγχος που έχουμε εμείς σίγουρα, στα νησιά? Σίγουρα, ναι, γιατί τα παιδιά εδώ δεν έχουν πολλές εμπειρίες σχετικά με αγώνες κτλ. Και θα έπρεπε να τους φύγει όλο αυτό το άγχος.
μέσα από περισσότερες διοργανώσεις. Θεωρείς ότι ο προπονητής, ο κύριος Παπαθοδόρους, στήριξε αυτό το χρόνο και μπήκε στον κλασικό αθλητισμό με τόσο? Σίγουρα, ναι. Άμα δεν ήταν αυτός, δεν θα είχα πετύχει τίποτα μέχρι τώρα. Καλή συνέχεια, Νίκολα. Ευχαριστώ. Ιωάννα Χριστοφή, πρωταθλήτριά μας, στο Μήκο, στο Τριπλούνι, στα Εμπόδια. Ιωάννα μου, πας σε άλλο ένα μεγάλο αγώνα, είσαι βέβαια πάρα πολύ έμπειρη. Πας να διεκδικήσεις όχι μόνο τις πρωτιές, αλλά να διεκδικήσεις και όριο πρόκριση στο Πανελλήνιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, ακριβώς. Πάμε τώρα στο Διασυλλογικό Άνδρων Γυναικών με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλή επίδοση στο Άλμες Μήκος, ώστε να προκριθούμε για το Πανελλήνιο K20. Έχεις κάποια εικόνα πού κυμαίνεται αυτή τη στιγμή η επίδοση στο Μήκος Γυναικών? Έχεις κάποιους αγώνες ή Σαββατοκύριακο θα γίνει σε όλους τους ομίλους πανελλαδικά ή έχεις κάποιες πληροφορίες? Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν πανελλαδικά. Ναι, πανελλαδικά είναι 20 όμιλοι συνολικά. Και περνάνε πόσα αθλήτριες? Περνάνε στα άλματα και στρίψεις στα 12 καλύτερες επιδόσεις και στα δρομικά περνάνε 16 καλύτερες. Άρα θεωρώ ότι με την εμπειρία σου και είσαι και μια πρωταθλήτρια Ελλάδος, ότι είναι ένας στόχος εφικτός. Έτσι δεν είναι? Δύσκολος μεν πάντα στον κλασικό αθλητισμό, αλλά για σένα θα το προσπαθήσουμε και ό,τι βγει. Σε ποια αγωνίσματα θα λάβεις μέρος στη Ρόδο? Στο Άλμα Ισμίκος και στο Τριπλού. Τριπλού. Ιωάννα μου, σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και να σε δούμε σύντομα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Παρτσανάκης, πρωταθλητής στον ακοντισμό. Κώστα, αγώνες ανδρών γυναικών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Οι δεύτεροι σου αγώνες. Αλλά αυτή είναι και η πρώτη επίσημη. Έτσι ήταν η μερίδα οι αγώνες που έχεις πάει. Πώς αισθάνεσαι, ποια αγωνίσματα θα λάβεις μέρος? Έτσι ακριβώς. Είναι η δεύτερη μου αγώνες για τη φετινή σεζόν του 2020. Θα λάβω μέρος στο ακόντιο. Ίσως να κάνω και ένα κατοστάρι για το. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα δούμε. Πάντως το βασικό είναι το ακόντιο. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Επιδόσεις, πώς βλέπεις, θα πάνε καλά? Είναι μια δύσκολη χρονιά. Πάνω που ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είχαμε στόχο το σχολικό που με αυτά που γίνανε ακυρωθήκαν οι σχολικοί αγώνες, οι πανελλήνιοι σχολικοί. Τώρα έχουμε το διασυλλογικό εδώ πέρα που ουσιαστικά με ένα μήνα αποχής ό,τι επίδοση κάνουμε είναι καλή, αν και προπονούμασταν αυτόν τον καιρό, όπως μπορούσε ο καθένας. Κυνηγάμε την επίδοση γιατί είναι η δωδεκάδα που θα πάρει την πρόκριση στο Πανελλήνιο. Είσαι μέσα στη δωδεκάδα, πώς βλέπεις? Υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης ή... Λόγω του ότι έγινε αυτό, τώρα είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή, ναι, δεν ξέρουμε... Με την εμπειρία σου γύρω στα πόσα μέτρα θα είναι η πρόκριση? Μέτρα δεν μπορώ να πω, πάντως... Α, η πρόκριση, έτσι? Η πρόκριση. Στα 50 νομίζω θα κλείσει η δωδεκάδα. Ωραία. Σου εύχομαι, Κώστα μου, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.